Επειδή έχουμε το Μανώλη τον Κωστίδη με έκτακτη είδηση, μας έστειλε ο Μανώλης μήνυμα και μας λέει ότι έχουμε τοποθέτηση Φιντάν, Μανώλη. Καλή σου μέρα. Τι ακριβώς έχει γίνει? Καλημέρα. Χθες το βράδυ είχε μια συνέντευξη αργά σε το τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ, όπου αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στα θέματα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, του διαλόγου και της συνάντησης που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Αρχικά είπε, όλη η συνέντευξη ήταν σε θετικό κλίμα, είπε ότι πράγματι έγιναν σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις, ότι μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν πολλά περίπλοκα ζητήματα που αφορούν πολλές δεκαετίες, ότι ενδεχομένως πιθανότητα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Τουρκία τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και γίνεται προσπάθεια στο να υπάρξει μια λύση όπου και οι δύο πλευρές θα έχει θετικό αποτέλεσμα και στις δύο πλευρές. Και εκεί αρχίζει και εξηγεί και λέει ότι υπάρχει μια διαδικασία που ξεκίνησε με κάποια ζητήματα. Ναι. Έχουμε στόχο να μην αυξήσουμε την ένταση και να αποφευθεί η ένταση. Εγώ τα λέω όλα για να δούμε βεβαίως και το κλίμα όλη τη συνέντευξη για αυτό το λόγο. Σωστό. Όμως είναι ευαίσθητο ζήτημα, λέει, διότι έχουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο. Διότι, λέει, στο Αιγαίο δεν έχουμε μόνο ένα πρόβλημα. Έχουμε πολλά προβλήματα. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε. Είναι πρόβλημα η συνέχιση της στρατιωτικοποίησης των νησιών που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Το θέτει εκ νέου. Η υφαλοκρηπίδα, τα χωρικά ύδατα, σχηματισμοί που δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς τους, εννοεί την αμφισβήτηση της κυριαρχίας πολλών ελληνικών νησιών, ο εναέριος χώρος, η ΑΟΣ. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά θέματα. Αυτά τα θέματα, αφού κάναμε μια σωστή περιγραφή, μπορούμε να προχωρήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο επίλυσης, λέει, σε αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Και καταλήγει, και λέει βεβαίως πρέπει να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, βλέποντας φυσικά και τις προηγούμενες προσπάθειες, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αντί να περιγράφουμε μόνο τα προβλήματα, ας ανέβουμε πιο ψηλά, λέει. Και όπως λέει και ο Ερντογάν, το Αιγαίο, το οποίο μπορεί να είναι ένα υπέροχο περιβάλλον, θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα παράδεισο που εξυπηρετεί την ευημερία, την ασφάλεια, την ειρήνη και των δύο χωρών, mm-hmm. με τις πολιτικές και εσωτερικές συμφωνίες που θα υπογράψουμε. Δήλωσε χαρακτηριστικά. Και άρα, είναι, Μανώλη μου, η πρώτη του συνέντευξη μετά τη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, ακριβώς, έτσι δεν είναι? Και βάζει το πλαίσιο. Και βάζει το πλαίσιο το οποίο ήδη έχει θέσει. Έτσι. Αυτό έχω καταλάβει από τη συνέντευξη. Δηλαδή, στην Αθήνα καταλαβαίνουμε ότι έχει θέσει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, της αμφισβήτησης ιεραρχίας των νησιών, της ΑΟΣ, των χωρικών υδάτων, του εναέριου χώρου. Δείχνει ακριβώς αυτό που λες. Δείχνει ότι αυτά τα πράγματα κουβεντιάστηκαν στη συνάντηση με τον Γεραπετρίτη. Αυτό αφήνει να εννοηθεί, δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό αφήνει να εννοηθεί. Ναι. Βεβαίως η ελληνική πλευρά και ο κ. Γεραπετρίτης στη συνέντευξη τύπου είπε ότι η Ελλάδα συζητάει μόνο την υφαλοκρηπίδα. Ο Γεραπετρίτης είπε άλλο. Η Ελλάδα συζητάει. Αλλά η Τουρκία θέλει να συζητήσει, γιατί λέει το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι ένα. Λέει είναι πολλά. Και αυτή είναι η πάγια του Ελλάδα. Το είχε πει, Μανώλη μου, και στην κοινή του συνέντευξη τύπου αυτό. Ότι τίθενται και άλλα, ναι, έτσι δεν είναι? Όχι το συγκεκριμένα. Τον τελευταίο μήνα ο Φιντάν ήταν πιο προσεκτικός. Mm-hmm. Αυτές τις θέσεις για τα νησιά. Ανοίχτηκε πάλι. Και τα είχαμε ακούσει από τις πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών που είχαν μιλήσει στη Χουριέτ. Ο Φιντάν είχε πει, ο Ερντογάν είχε μιλήσει για ολιστικά ζητήματα, ο Φιντάν είχε μιλήσει για πολλά ζητήματα στο Αιγαίο, αλλά δεν δέχεται κατ' ονομάς τον τελευταίο μήνα. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα έρχεται και λέει, παιδιά, ένα σχόλιο από τον κύριο Δεσποτόπουλο. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή στάση, κύριε Δεσποτόπουλο, τι να περιμένουμε? Έχουμε μερικά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Φιντάν έπρεπε να μιλήσει και στο εσωτερικό της χώρας του, διότι το τελευταίο διάστημα δέχτηκε κριτική ότι ήρθε στην Αθήνα και για αυτά τα θέματα έμεινε άφωνος. Ναι. Όπως αντίστοιχη κριτική, βέβαια, ασκήθηκε και στο δικό μας Υπουργό Εξωτερικών για άλλα θέματα. Το δεύτερο είναι ότι μας θυμίζει τις πάγιες επιδιώξεις της Τουρκίας. Η Τουρκία, επειδή αν συζητήσει μόνο την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ βάσει εθνού δικαίου, θα χάσει, το ξέρει. Θέτει θέματα κυριαρχίας, αποστρατιωτικοποίησης, φανταστικά θέματα, προκειμένου να κερδίσει το κάτι παραπάνω. Από την τελευταία συνάντηση, πιθανολογώ ότι ο κύριος Φιντάν βρέθηκε σε τείχος από την ελληνική πολιτεία, όπως βρίσκεται διαχρονικά με οποιαδήποτε κυβέρνηση, και έτσι ένιωσε την ανάγκη να μας θυμίσει ποιο είναι το πλαίσιο που θέλουν οι Τούρκοι. Και κάτι τελευταίο. Η Τουρκία έχει αρχίσει να πιέζεται. Και από τις ειδήσεις
της επιλογής προσώπων του κυρίου Τραμπ που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και επειδή έχει αρχίσει να έχει μια εμφανή πίεση στο κουρδικό μέσω Τελ Αβίβ αλλά και Ουάσιγκτον πιθανά, συγγνώμη, στο μέλλον. Άρα πιθανά να αρχίζει να βρυχάται η Τουρκία όσο πιο πολύ πιέζεται... Ακούγεται και μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Λέτε. Όσο πιο πολύ πιέζεται από διάφορα θέματα, τόσο πιο πολύ πάντα δείχνει μία εξωστρέφεια και μία εξαγωγή εντάσεων είχαμε στην περιφέρειά της. Είχαμε και τις φρεγάτες στην Κάσο προχθές, ε. Ακριβώς. Εδώ, για να προσελκύσει το ενδιαφέρον και των Αμερικανών. Αλλά επί της ουσίας δεν έχουμε κάτι καινούριο. Έχουμε μία επανάληψη πάγιας θέσης της Άγκυρας που την ακούμε και την ξανακούμε. Υπάρχει το ενδεχόμενο και αυτό είναι ένα ερώτημα και για τον Μανώλη Κωστίδη και για εσάς κύριε Δεσποτόπουλε. Υπάρχει περίπτωση να δούμε μία κολοτούμπα Ερντογάν και στην πολεμική ρητορική που έχει αναπτύξει μέχρι τώρα με το Ισραήλ να τα πάρει πίσω βλέποντας και ότι έχει μια νέα διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι φανερά υπέρ του Τελ Αβίβ? Νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο η Τουρκία δεν έχει κάποιο όφελος από το να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο έντασης με την Ελλάδα. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει εκτίμηση και στην Αθήνα ότι ο κ. Ερντογάν δεν έχει αλλάξει την πολιτική της Τουρκίας. Έτσι, άρα κάνει κάποιο είδους τακτική, η οποία όμως είναι ευπρόσδεκτη. Θέλω να πω δηλαδή το να έχει ήρεμα νερά, το να μην έχει υπερπτήσει και παραβιάσει, κέρδος έχει. Εξυπηρετεί και του δύο Μανώλη. Ναι, ακριβώς. Αλλά ανά πάσα στιγμή, συγγνώμη, μπορεί να τη δούμε και εγώ μπορώ να σας πω ότι σε βάθος χρόνου είναι μάλλον το αναμενόμενο και όχι έκπληξη. Θέλω και τη γνώμη σου, Μανώλη, και να βάλουμε στα πλάνα μας όλους αυτούς που έχει βάλει στην κυβέρνηση ο κ. Τραμπ, γιατί αρχικώς εκεί θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα και είχαμε την εξέλιξη και με τη συνέντευξη Φιντάν. Και βλέπουμε υπουργό άμυνας, έναν κύριο ο οποίος ήταν παρουσιαστής στο Fox με ένα κάρο τατουάζ περίεργα, ο οποίος πέταξε κάποια στιγμή ένα τσεκούρι. Κατηγορείται, αν είδατε τα μέσα το πρωί, κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις. Σεξουαλικές επιθέσεις, το διάβασα. Ίσως είναι υποαμφισβήτηση η τοποθέτησή του. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Όπου υπάρχει και εδώ είναι με το Σταλόνε, όταν τον ανέβασε στο Βήμα και του είπε ότι είσαι ούτε λίγο ούτε πολύ Μανώλη, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον. Αποθέωση. Έχουμε και τον Elon Musk εκεί από κοντά συνέχεια. Έχουμε το και Ρούμπιο, αυτό, τον Υπουργό Εξωτερικών. Τον Ρούμπιο, έχουμε σωστά. Και τον Υπουργό Εξωτερικών. Τον Υπουργό Εξωτερικών. Και έχουμε και αυτόν τον άνθρωπο που λέγαμε προηγουμένως, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, Λισμονό, ο οποίος πέταξε κάποια στιγμή ένα τσεκούρι. Το έχετε δει αυτό το βίντεο? Όχι, έξεφ. Και πήγε να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Έφυγε το τσεκούρι. Και πήγε, το έχουμε, θα σας το δείξουμε. Με όλα αυτά λοιπόν τα πρόσωπα, άποψη πρώτα με σένα, Μανώλη, και μετά με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Να τους εδώ, το του έφυγε, κοιτάξτε, που, και πήγε να τσακίσει τον άνθρωπο. Ναι. Αυτό που η τουρκική πλευρά υποστηρίζει, όπως και ο Φιντάν χθες το βράδυ το λέγε και ο Μερτσελίχ, είναι ευελπιστούν ότι όταν αναλάβουν τα πόστα θα είναι ένα σύνολο υπουργών και συνεργατών όπου θα τηρήσουν μια διαφορετική στάση σε σχέση με τα πιστεύω τους. Ότι τώρα, θα αλλάξουν αυτό, δηλαδή. Δεν το ξέρουμε. Ναι, δηλαδή όταν... Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και το διαπιστώνω στην Άγκυρα είναι ότι όλοι οι συνεργάτες του Τραμπ είναι full υπέρ του Ισραήλ. Δηλαδή, μάλιστα, αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι ξεκάθαρο. Αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Και βεβαίως, επειδή η Τουρκία είναι, εγώ τα λέω ξεκάθαρα, full υπέρ της Χαμάς, δηλαδή είναι εμπροστοφυλακή η Χαμάς, σύμμαχος είναι η Χαμάς, εδώ υπάρχει μια τεράστια διάσταση απόψεων. Τι θα γίνει, κύριε Δεσποτόπουλε, τι λέτε? Θέσεων, ναι. Δείτε τώρα είναι πώς είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Καταρχάς, οι άνθρωποι που αναφερόμαστε, που είναι κυρίως όχι μόνο υπουργός εξωτερικών, αλλά και ο σύμβουλος ασφαλείας, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν δίπλα στο Μενέντες και υποστήριζαν τις κινήσεις τους για τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Ακριβώς, όπως ο κύριος Ρούμπιο. Ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, το Ισραήλ. Ο Τραμπ είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μετέφερε εκεί, μάλιστα, την Αμερικανική πρεσβεία. Έχει μια πολύ ξεκάθαρη στάση υπέρ των Ισραηλινών και ειδικά υπέρ του Νετανιάχου. Άρα νομίζω ότι η Τουρκία θα έχει δυσκολίες σε σχέση με τις ΗΠΑ. Η αντίθεση με εμάς, όπου εμείς και εξακολουθούμε να χτίζουμε τις σχέσεις μας, έχουμε ενεργειακά συμφέροντα μαζί, αμυντικά συμφέροντα, και στα μάτια των Τούρκων είμαστε εμείς πια το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών στην περιοχή. Κάτι που δημιουργεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μπορώ να... Βεβαίως, Μανώλη. Δεν ξέρω, πριν αποχωρήσουμε, ήθελα να πω κάτι, επειδή άκουσα και τον κύριο Δεσποτόπουλο που είπε για την υφαλοκρηπίδα, επειδή πρέπει εγώ προσπαθώ να δώσω μια συνολική εικόνα. Δεν είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα θα δικαιωθεί αν πάει στο πράγμα στο Διεθνές Δικαστήριο όπως θα το ήθελε η Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή,
Εκεί κρίνονται πολλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δίκιο. Γι' αυτό και συζητάει η Ελλάδα την εμφαλοκρηπίδα. Γι' αυτό προσπαθεί να βρει μια βέλτιστη λύση και από τις δύο πλευρές. Ναι, βέβαια. Είναι πέρα. Άλλο πράγμα όμως να συζητάει κανείς τι εμπειρία αποκλειστής οικονομικής ζώνης. Μπορεί να έχει το Καστελόριζο και είναι διαφορετικό. Είναι βέβαια διαφορετικό να λέμε. Κύριε Σποτόπουλε, επειδή είμαι σε απόσταση, συγγνώμη, επειδή έχουν εμφανιστεί χάρτες που δείχνουν μια ελληνική εμφαλοκρηπίδα παντού, και δεν θέλω να δημιουργούνται προσδοκίες για το τι έχουμε να περιμένουμε. Δεν μπορούν να δικαιωθούν στα διεθνή δικαστήρια. Αυτό προσπαθώ να πω. Είναι ξεκάθαρο. Μανώλη. Να διευκρινίσω για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Είναι τελείως διαφορετικό όμως να μιλάς για το τι επίρρεια αποκλειστής οικονομικής ζώνης μπορεί να έχει το Καστελόριζο. Είναι τελείως διαφορετικό να λες ότι η Ρόδος δεν είναι ελληνικό νησί πιθανά, διότι το έχετε στρατιωτικοποιήσει και σας δόθηκε υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Άρα εδώ τίθεται ένα θέμα. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Έτσι. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση για μένα να μπορέσει να στοιχειοθετήσει η Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου τους παράλογους, τις παράλογες αξιώσεις. Η εμφαλοκρηπίδα όσο είναι πράγματι αυτά που συζητάμε και εκεί λέμε ναι, πρέπει να δούμε κάτι το οποίο να είναι διεθνές δίκαιο. Ευχαριστώ αλλά θερμά. Και να φέρνει ειρήνη και για τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ θερμά, Μανώλη μου, για το άμεσο ρεπορτάζ όπως πάντα.